σου πω, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική για τα επόμενα 50 χρόνια. Με ενδιαφέρει όσο την κάνω να μπορέσω να κάνω πράγματα. Και η αλήθεια είναι πως για την Εύα Καϊλή, που έχει εκλεγεί 2 φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτά τα 10 χρόνια θητείας αρκούν όχι μόνο για να εξασφαλίσει μια σύνταξη στα 63 της, αλλά και να εισπράξει στο μεταξύ αμοιβές που ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, αν συνυπολογίσει κανείς και τα επιδόματα. Επιδόματα που παλαιότερα περιφρονούσε. Τι κάνετε, δίνετε επιδόματα στους τεμπέληδες. Αυτό κάνετε. Επιδόματα στους τεμπέληδες. Ο μισθός της Εύας Καϊλή, όπως και κάθε ευρωβουλευτή, ανέρχεται στα 7.316 ευρώ καθαρά. Πολιτική δεν είναι στάση. Όλοι οι ευρωβουλευτές παίρνουν τον ίδιο μισθό ανεξαρτήτως της δουλειάς που κάνουν. Μόλον ότι οι πολιτικοί δεν είναι στάση, οι αμοιβές τους ζαλίζουν στα μάτια των κοινών θνητών εργαζόμενων. Εκτός από το μισθό τους, λοιπόν, κάθε εργάσιμη μέρα που περνά και τους βρίσκει στις Βρυξέλλες, λαμβάνουν και ένα επίδομα 338 ευρώ για φαγητό και διαμονή ή αλλιώς 7.436 ευρώ το μήνα. Είμαστε στο Μιλάνο το Σαββατοκύριακο. Να πω την αλήθεια, είμαστε κυρίως Ελλάδα και Βρυξέλλες. Για αυτά τα ταξίδια που η Καϊλή πραγματοποιούσε σε θέση business class, είχε προνοήσει και πάλι το Ευρωκοινοβούλιο. Στους ευρωβουλευτές επιστρέφεται το πραγματικό αντίτιμο του εισιτηρίου. Εννοείται ότι για να συντηρούν τα γραφεία τους υπάρχει άλλο ξεχωριστό ποσό που έχει οριστεί στα 4.778 ευρώ, ενώ το Ευρωκοινοβούλιο συνδράμει και στα ιατρικά έξοδα. Οι ευρωβουλευτές δικαιούνται επιστροφή των 2 τρίτων των ιατρικών τους εξόδων. Κάπως έτσι, το ταμείο του ευρωβουλευτή στο τέλος κάθε μήνα μπορεί να φτάνει ή και να ξεπερνά τα 20.000 ευρώ. Άρα τι κάνουμε, δίνουμε επιδόματα. Σε ποιους δίνουμε επιδόματα? Σε τεμπέληδες, οι οποίοι φυτοζωούν χωρίς να θέλουν να εργαστούν. 15 χρόνια ευρωβουλευτής υπήρξε ο Πιέρ Αντώνιο Παντζέρι, ο εγκέφαλος του σκανδάλου Qatar Gate. Αυτό σημαίνει πως μόνο από τον καθαρό μισθό του είχε λάβει 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Αν συνυπολογίσει κανείς και τα μπόνους, το ποσό ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια. Per noi è un tema fondamentale, lo ripeto. Ακόμα και όταν δεν επανεξελέγει το 19 και ίδρυσε τη δική του ΜΚΟ, το Ευρωκοινοβούλιο συνέχισε να τον πληρώνει, διότι μετά τη λήξη της θητείας τους, οι ευρωβουλευτές δικαιούνται μεταβατικό επίδομα ίσο με το μισθό τους για ένα μήνα ανά έτος που ήταν στην Ευρωβουλή. Η μέγιστη διάρκεια αυτού του επιδόματος είναι 2 έτη. Έτσι, ο Παντζέρι, που δεν επανεξελέγει, ντύθηκε μασκοφόρος της δικαιοσύνης, ίδρυσε τη ΜΚΟ καταπολεμώντας την ατιμορρησία και για 2 χρόνια πληρωνόταν κανονικά από το Ευρωκοινοβούλιο, παρότι δεν ήταν πλέον ευρωβουλευτής. È nata in noi l'esigenza di costruire un faro sul terreno dei diritti umani e sul terreno dell'impunità. Δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου πάντα στην πολιτική. Άρα δεν θέλω να είμαι σε κάτι για πάντα. Και η αλήθεια είναι πως η Εύα Καϊλή δεν χρειάζεται να παραμείνει ενεργή στο Ευρωκοινοβούλιο για να συνταξιοδοτηθεί. Μία και μόνο θητεία φτάνει για να βγει στη σύνταξη στα 63 της χρόνια και όχι στα 67, όπως οι υπόλοιποι Έλληνες φορολογούμενοι. Δεν θέλω να συνταξιοδοτηθώ κάνοντας το ίδιο πράγμα με έναν τρόπο που το βλέπω και δεν μου αρέσει. Η ολοκληρωμένη της θητεία την πενταετία 2014-2019 και τα 3 χρόνια της τρέχουσας θητείας της έχουν ήδη εξασφαλίσει σύνταξη ύψους 2.048 ευρώ, μόλις κλείσει τα 63 της χρόνια.